Συνεχίζονται οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας στο Δήμο Κοζάνης. Με το σύνθημα «Συνδυάζω, μετακινούμε», ο Δήμος Κοζάνης εστιάζει στη διασύνδεση των μέσων της αστικής μετακίνησης με απότερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον αστικό ιστό μέσω της συνύπαρξης των μέσων μαζικής μεταφοράς, των πεζών, των ποδηλάτων και των οχημάτων. Άλλωστε, ο κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας για το 2018 είναι να ενθαρρύνει τους πολίτες να δοκιμάσουν τις διάφορες λύσεις κινητικότητας που είναι διαθέσιμες στις κομοπόλεις ή στις πόλεις τους και να διαψεύσει την ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι τα ιδιωτικά αυτοκίνητα είναι η μοναδική κατάλληλη επιλογή μετακίνησης. Στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου Κοζάνης, χθες το απόγευμα τα μέλη του ΣΕΟ αλλά και πολίτες της Κοζάνης ξεκίνησαν μια πολύ όμορφη διαδρομή στα μονοπάτια του Αελιά, μήκους 5 χιλιόμετρων, μέσα από την οποία είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν κάποια από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. Σήμερα είναι μια μέρα δράσης, μια μέρα από την εβδομάδα κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή ημέρα. Σκοπό έχουμε να προάγουμε σαν μέσο μετακίνησης εκτός από το αυτοκίνητο, το οποίο είναι το κυρίαρχο μέσο αυτή τη στιγμή, την πεζοπορία, το ποδήλατο και άλλα μέσα και τα δημόσια μέσα συγκοινωνίας. Σήμερα ο ΣΕΟ έχει μια δράση που βοηθά σε αυτή την εβδομάδα, όπου με ένα σύνολο μελών και φίλων του ΣΕΟ θα διασχίσουν ορειβατικά μονοπάτια και θα απολαύσουν αυτά τα υπέροχα μέρη του Δήμου Κοζάνης. Σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια του Δήμου είναι όλοι όσοι πιστεύουν στη μετακίνηση, ειδικά με τα πόδια, για να κάνουμε τις πόλεις μας πιο βιώσιμες. Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος συμμετέχουμε στην εβδομάδα κινητικότητας του Δήμου και ελπίζουμε και φέτος ο Δήμος Κοζάνης να κερδίσει το πρώτο βραβείο και το χρηματικό έπαθρο που το συνοδεύει. Είναι μια πρόκληση και πρόσκληση προς όλους τους Κοζανίτες να έρθουν μαζί μας να περπατήσουν 1/4 μισή ώρα. Είναι αρκετό. Είναι αρκετό κάθε μέρα να το κάνουμε για την υγεία μας κυρίως και για την ψυχική ευχαρίστησή μας. Καλούμε όλη την Κοζάνη να έρχεται στις πορείες μας κάθε Κυριακή που έχουμε. Σήμερα ένα δείγμα των πορειών που κάνουμε στα βουνά, ένα έτσι μικρό δειγματάκι για να πιστούν και άλλοι και να μας ακολουθήσουν στο βουνό. Η διαδρομή μας είναι από την πλατεία της Κούρκας, θα ανεβούμε στον Άγιο Θωμά, από εκεί θα συνεχίσουμε προς τον προφήτη Ηλία και θα κατηφορήσουμε στο Σμάθκο και πάλι θα καταλήξουμε στην πλατεία της Κούρκας. Τις υπόλοιπες Κυριακές έχουν πάρα πολύ ωραίες διαδρομές, ας πούμε στη Χαράδρα του Βίκου, ανεβαίνουμε στο Οροπέδιο, στον Όλυμπο, στη Χαράδρα, στο ρέμα του Ενιπέα, έχουν πάρα πολύ ωραίες πορείες. Κώστα Διούφα 2 είναι τα γραφεία μας, όλοι το ξέρουν, στον παλιό μήλο του Χασάπη στην Παιδική Χαρά είναι τα γραφεία του ΣΕΟ Κοζάνης. Κάθε βράδυ είναι ανοιχτά εκεί, μαζευόμαστε η παρέα, οι παρέες, και μπορεί να έρθει να πληροφορηθεί, να ενημερωθεί και στο site του seokozanis.gr μπορεί να πάρει πληροφορίες κάθε φορά για κάθε Κυριακή και για κάθε εξόρμηση που έχουμε.